αντιμετωπίσουν την πιο μύχια ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στο Ματθαίο Μονσελά απέκτησε φανατικούς υπέρμαχους και φανατικούς εχθρούς. Ο νομικός κόσμος διχάστηκε και ακούστηκαν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε αυστηρότερη ποινή για να αποτρέψει τη δημιουργία νομικού άλουθη σε ανάλογες περιπτώσεις. Η άλλη πλευρά όμως αντέτεινε το επιχείρημα ότι οι νόμοι που απευθύνονται σε ανθρώπους δεν μπορεί να είναι απάνθρωποι. Λεπτές αποχρώσεις ανθρώπινης συμπεριφοράς κατέδειξαν σε αυτή την περίπτωση ότι οι νόμοι γίνονται ψυχροί και πεζοί όταν αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν αριθμητικές και μόνο περιπτώσεις. Τα περισσότερα άτομα σε αυτή την φάση έχουν έναν υπαρξιακό και τρομερό φόβο. Ο φόβος της τρέλας. Τι λέτε? Ο φόβος της τρέλας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονος και αποφασιστικός από τον ίδιο το φόβο του θανάτου. Η έννοια ότι μπορεί να τρελαθούν εμπεριέχει και στοιχεία κοινωνικής απόρριψης. Σήμερα πόσο συχνά οι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη? Ναι. Και για ποιους λόγους, αν θέλετε? Ναι. Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Όπως όλα τα ψυχικά νοσήματα, η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική. Μάλιστα. Παίζουν ρόλο για τη δημιουργία της κατάθλιψης κοινωνική, ψυχολογική και βιολογική παράγοντες. Προσωπική. Μέσα, οι παράγοντες εντάσσονται μέσα, αν θέλετε, στους κοινωνικούς. Μέσα στο μικρό κόσμο της οικογένειας. Ποιους παράγοντες θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι πιο εξειδικευμένα, πέρα από τη γενίκευση αυτή που κάνατε πριν? Βεβαίως. Βιολογικοί παράγοντες είναι οι διάφορες βιοχημικές μεταβολές που κατά καιρούς έχουν ανακαλυφθεί μέσα στον εγκέφαλο. Είμαι οι ανομαλίες των νευρομεταβιβαστών, όπως λέμε. Κληρονομικοί παράγοντες επίσης παίζουν ρόλο. Εξωγενείς παράγοντες είναι τα διάφορα στρες που υφίσταται ένα άτομο. Ο αποχωρισμός, ο θάνατος κάποιου προσφυλούς προσώπου, ύπαρξης ανιάτου σωματικής παθήσεως. Ερωτική απογοήτευση. Ερωτική απογοήτευση. Μάλιστα. Οι λόγοι είναι αυτοί. Πόσο συχνά το παρατηρείτε σαν επιστήμονας αυτό? Βαριές μορφές καταθλίψεως είναι ένα περίπου 4% του γενικού πληθυσμού. Έχει υπολογιστεί περίπου ότι ένα 3% των ανδρών και ένα 6% περίπου του γυναικών θα παρουσιάσουν κάποτε μια κατάθλιψη τέτοιας βαρύτητος που να απαιτήσει νοσηλεία. Να απαιτήσει νοσηλεία. Δηλαδή μιλάμε για πόσες χιλιάδες άτομα, κύριε Φόρτο, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Υπολογίζεται στο γενικό πληθυσμό, σε 10 εκατομμύρια περίπου. 400.000 και άλλες 300. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Παίζει ρόλο και ο τρόπος ζωής ο σημερινός, ο αγχωτικός τρόπος ζωής? Μέσα στους κοινωνικούς παράγοντες, αν θέλετε. Και αυτό είναι και αυτό. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι, στις περιπτώσεις κατάθλιψης υπάρχει επιθυμία θανάτου? Έχει υπολογιστεί ότι σε ένα 70% περίπου των καταθλιπτικών υπάρχει επιθυμία θανάτου. Από αυτούς 70%. Η επιθυμία όχι μόνο θανάτου, αλλά αυτοκτονίες. Μιλάμε τώρα επιθυμία για αυτοκτονίες. Βεβαίως, στην Ελλάδα. Βεβαίως. Ένα δε εξ αυτών, 15% κάνουν απόπειρες αυτοκτονίες. Κάνουν απόπειρες αυτοκτονίες. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι 1% περίπου των καταθλιπτικών ασθενών θα πεθάνει από αυτοκτονία μέσα στο πρώτο έτος αφού του παρουσιάσει την νόσο. Ένα 15% δε περίπου των καταθλιπτικών θα πεθάνει από αυτοκτονία εφόσον έχει υποστεί υποτροπές καταθλίψεως. Τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγάλα ποσοστά. Τρομακτικά, κύριε Φόρτο. Βεβαίως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιες χιλιάδες συνάνθρωποι μας έξω έχουν αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, και βεβαίως. Έχουν ένα είδος, ζητάνε μια λύτρωση, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Ήθελα να πω πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, ότι η αυτοκτονία, βεβαίως όποιος αυτοκτονεί δεν είναι και καταθλιπτικός. Μάλιστα. Αλλά όχι, η κατάθλιψη αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα για αυτοκτονία. Δηλαδή από όλους αυτούς που κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας, ένα 50 με 60% είναι καταθλιπτική. Πέστε μας κάτι, εσείς οι ειδικοί, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο? Γενικώς για την κατάθλιψη περιλαμβάνει βιολογικές θεραπείες, και όταν λέω βιολογικές θεραπείες,
από τα ψυχοφάρμακα, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που υπάρχουν. Έχουμε αποτελέσματα θετικά. Θαυμάσια αποτελέσματα, σε ένα ποσοστό 75% δρούν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Όπως επίσης και μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και μια οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες ή στους άντρες? Ναι. Η κατάθλιψη είναι διπλάσια περίπου στις γυναίκες από ό,τι είναι στους άντρες. Ένας απλός άνθρωπος τώρα που έχει δίπλα τον έναν άνθρωπο με κατάθλιψη όπως αυτόν που περιγράψαμε μόλις προηγουμένως. Τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον συνανθρωπό του, τι πρέπει να κάνει γι' αυτόν? Μας βλέπουν χιλιάδες αυτή τη στιγμή και όλοι θα έχουν αυτή την απορία. Το πρώτο που είναι κανένας, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει μια κατάθλιψη, και πολύ περισσότερο, εάν υπάρχει ένας αυτοκτονικός συνδυασμός, πρέπει να αποταθεί, αν θέλετε, να του συστήσει σε αυτόν, είτε στο οικογενειακό του περιβάλλον, του ασθενούς, να αποταθούν σε κάποιον ειδικό, σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος θα εκτιμήσει και το μέγεθος της καταθλίψεως, το βαθμό της καταθλίψεως, αλλά θα εκτιμήσει επίσης και την πιθανότητα αυτοκτονίας. Οπότε τι μπορεί να κάνει δηλαδή? Εάν ο γιατρός που θα εκτιμήσει, εάν αυτός το άτομο έχει έναν αυτοκτονικό ιδιασμό, συνεχεία θα πρέπει να εκτιμήσει, εάν αυτός ο άρρωστος, θα πρέπει να νοσηλευτεί κατοίκον ή σε κάποιο νοσοκομείο. Λένε τη μοίρα που τη διάλεξε για το παιχνίδι της. Μιλάγκρος. Λένε την εκδίκηση για όσους προσπάθησαν να καταστρέψουν τη ζωή της. Μιλάγκρος. Λένε τον έρωτα που αγωνίζεται να κερδίσει. Μιλάγκρος. Λένε τη σειρά που αγαπάτε. Σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3:30 το μεσημέρι. Φυσικά στο Sky. Μέλο Στριπ. Kevin Klein. Η εκλογή της Σόφη. Το καινούργιο ξεκίνημα. Οι καινούργιες γνωριμίες. Η γοητεία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Η σχέση της Σόφη. Οι άντρες είναι θύτες. Γίνονται θύματα. Το μυστικό της Σόφη. Εξομολογήσεις που πονάνε. Αλήθειες που βγαίνουν στο φως. Η εκλογή της Σόφη. Με την υπογραφή του Άλαν Πακούλα. Απόψε στις 10. Φυσικά στο Sky. Παρακαλώ, αγαπητέ, έτσι θα σας μιλάω ειλικρινά. Να βρισκόταν κάτι, κάποιος κάτι να μου κάνει. Να σας σκοτώσει? Ναι. Ο πόνος ο ψυχικός είναι χειρότερο. Εξακολουθείτε να έχετε και τώρα αυτό το συνέστημα? Ναι. Και τώρα, μιλάμε. Τώρα, ναι. Έχετε απογοητευτεί από κάποια ερωτική σχέση? Από τον άντρα μου. Τον άντρα σας? Τον άντρα μου, το οποίο ας πούμε βάζουν τηλέφωνα, παίρνουν, με βρίζουν, με κάνουν. Δηλαδή, σου καταπιέζουν και τον. Είστε παντρεμένοι αυτή τη στιγμή? Ναι. Με παιδιά? Ναι. Και εξακολουθείτε και το λέτε αυτό το πράγμα ότι. Ναι, και θα ήθελα πολύ. Θα το ήθελα. Να βρείτε κάποιον, σαν το Μονσελάς, να παίξει το παιχνίδι. Το κάνω μόνο. Αυτές οι έμονες ιδέες οδηγούν αυτές τις γυναίκες ενδεχομένως στην αναζήτηση του δικού τους Μονσελά? Αναζητούν κάποιον να τις λυτρώσει. Δεν ξέρω αν αυτός ο κάποιος έχει σκιαγραφείται με ένα πρόσωπο. Οπωσδήποτε αυτός που σκιαγραφείται είναι ο άνθρωπος που πιστεύουν ότι τους έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ο σύντροφός τους, παραδείγματος χάρη. Λύτρωση είναι και ο θάνατος. Αναζητούν ένα σύντροφο να τις φέρει στη ζωή. Εάν αυτός ο σύντροφος δεν είναι εκεί, ασφαλώς μέσα από την συναισθηματική τους κατάσταση και φόρτιση αναζητούν λύτρωση. Τι έχει συμβεί και έχουμε αυτή την μεγάλη του κόσμου ευαισθησία στο θέμα? Πάλι κατά τη γνώμη. Πρώτον, τίθεται το μεγάλο ζήτημα εάν η ζωή είναι υποχρέωση ή δικαίωμα του καθενός, αν έχουμε την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, και βέβαια αν μπορούμε να εκχωρήσουμε αυτή την ελευθερία σε κάποιον τρίτο. Με απλά λόγια, αν κάποιος που μπορεί να αυτοκτονήσει και να μην τιμωρείται
ως γνωστόν από το ποινικό δίκαιο, μπορεί αυτή την ελευθερία του και το δικαίωμά του να αυτοκτονήσει να το εκχωρήσει σε κάποιον για να τον σκοτώσει, γιατί δεν μπορεί ο ίδιος να αυτοκτονήσει. Δεύτερον, υπάρχουν καταστάσεις όπου η σχέση δράστη θύματος εναλλάσσονται κατά τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ποιος είναι ο δράστης και ποιος είναι το θύμα τελικά. Και υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, τέτοιες καταστάσεις. Και το κρίσιμο στοιχείο για να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ έδωσα στο δικαστήριο και την εκδοχή του AIDS, όπου ο ένας σύζυγος έχει AIDS, γνωστοποιεί στο έτερο νήμισο ότι έχει AIDS, το έτερο νήμισο τον αγαπάει και του λέει δεν με πειράζει, παίρνω το ρίσκο να συνεχίσουμε να έχουμε ερωτικές σχέσεις και ας προσβληθώ κι εγώ, και τελικά ο δεύτερος πεθαίνει πρώτος. Και τίθεται το ζήτημα, ποιος είναι το θύμα, ποιος είναι ο δράστης αυτήν την ιστορία. Στην προκειμένη περίπτωση, Βαγενά Μοσελά, την πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης, αυτής της ατμόσφαιρας θανάτου, αυτής της βίωσης μιας ειδικής σχέσης, δεν την πήρε ο Μοσελάς. Ο Μοσελάς δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Την πήρε η Βαγενά και έβαλε το Μοσελά μέσα στην ατμόσφαιρα. Τρίτον, στοιχείο που μας κάνει σε αυτή την. Έχουμε δώσει τεράστιες διαστάσεις σε αυτή την υπόθεση. Πεθαίνουν ακόμα άνθρωποι από αγάπη, πράγματι δηλαδή σε έναν κόσμο τόσο σκληρό. Υπάρχει μια γυναίκα που θεώρησε ότι την προδώσανε και θέλησε να πεθάνει. Τέταρτον, υπάρχει η λεγόμενη διάταξη της αγάπης. Αυτή είναι το άρθρο 307 του ποινικού κώδικα που μιλάει για την παράληψη λυτρώσεως από κινδύνη ζωής. Δηλαδή, είμαστε συνυπεύθυνοι για την ζωή και την ευτυχία του πλαϊνού μας. Αυτή τη στιγμή μας βλέπουν πολλές γυναίκες, χιλιάδες γυναίκες και πολλές από αυτές είναι και άντρες, σίγουρα. και μπορεί να είναι. Οι άντρες έχουν προβλήματα. Πολλά. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουν τον τρόπο να ελέγχουν, έχουν το ρόλο τον ηγεμονικό στην κοινωνία μας, δεν υποφέρουν. Υποφέρουν. Εν πάση περιπτώσει και άντρες λοιπόν. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και στους άντρες και στις γυναίκες που βιώνουν ατμόσφαιρα θανάτου και είναι πολύ ένα βήμα από το θάνατο τελικά. Γιατί η έρευνα αποδεικνύει ότι είναι πολλές οι γυναίκες κυρίως που αναζητούν το δικό τους Μονσελά. Τον δικό τους Μονσελά, όχι οπωσδήποτε με κάποιο όπλο περίστροφο για να τους τελειώσει τη ζωή τους, αλλά έναν Μονσελά που θα τους βγάλει από αυτή την επώδυνη κατάσταση για να μπορέσουν να ζήσουν ξανά σαν ολοκληρωμένα άτομα. Τα άτομα που βιώνουν αυτές τις έμονες ιδέες αναζητούν τον παλιό τους εαυτό, γιατί τώρα δεν βιώνουν. Τα μόνα συναισθήματα που βιώνουν είναι συναισθήματα πόνου, απόγνωσης και ζητούν λύτρωση. Πόσο οδυνηρός είναι αυτός ο πόνος, κυρία Δουλοπούλου? Είναι ανίατος. Ανίατος και ανεξέλεγκτος. Όπως είπα και στο δικαστήριο, είναι σαν να βάζουν μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι και νιώθουν ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ο πόνος αυτός συνοδεύεται πολλές φορές και με χιλιάδες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Όπως δεν μπορούν να αναπνεύσουν, αισθάνονται λιποθυμίες, φοβούνται ότι θα τρελαθούν, δεν αισθάνονται το σώμα τους, νιώθουν ότι θα πεθάνουν. Δικαίωμα στη ζωή ή στο θάνατο? Δικαίωμα στη ζωή έχουμε και η ζωή είναι που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά η ζωή, η ευζωία, η υποστήριξη από το κράτος, από την οικογένεια, από τους φίλους, από το περιβάλλον, από όλους. Εδώ δίνουμε μηνύματα ζωής, κύριε Τσαρούχα. Δεν μοιράζουμε θάνατο. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της ευθανασίας έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Μεγάλη αντίδραση προκάλεσε η περίπτωση του Τζακ Κεβορκιάν, του Αρμένιου γιατρού, στον οποίο αμέσως δόθηκε ο τίτλος «Δόκτορ Θάνατος». Πεποίθησή του είναι ότι η ευθανασία είναι λύτρωση των ανθρώπων που αργοπεθαίνουν. Πιστός σε αυτή την αρχή του, δηλώνει ότι δεν είναι δολοφόνος, αλλά ένας άνθρωπος που κατανοεί τον ανθρώπινο πόνο. Προσφέρει στους συνανθρώπους του την ανακούφιση. Δεν θα είχε ενοχές, επιμένει ο Τζακ Κεβορκιάν, ακόμη και αν έφτανε στο σημείο να κάνει ευθανασία στην ίδια του τη μητέρα. Δόγμα του είναι ότι ο καθένας μας, όπως έχει δικαίωμα στη ζωή, έχει δικαίωμα και στο θάνατο.
πιστικότατο επιχείρημα που βρήκε ένθερμους οπαδούς στην αμερικανική κοινωνία. Ανθρώπους δηλαδή που εκτιμούν ότι ο Δόκτωρ Θάνατος πρέπει να είναι ελεύθερος και να κάνει αυτό που κρίνει σωστό, χωρίς κανείς να επεμβαίνει στις δραστηριότητές του. I will do what a doctor should do. Alleviate the suffering of the human being in front of me if it's justified medically. Yes, I will do it. Yes. Είχαμε μια απόφαση στην περίπτωση του Μονσελά, μιας δίκης όπου η κοινή γνώμη δεν φαίνεται να δικαιώθηκε. Και είχαμε την εμφανή απόσταση μεταξύ ενόρκων και τακτικών δικαστών. Δεν υπήρξε αυτό που λέμε κάθαρση με την έννοια του κλασικού όρου πια. Εσείς τι λέτε, πού βρίσκεται η αλήθεια, δικαιώθηκε ή όχι? Δεν ξέρω αν δικαιώθηκε ή όχι. Πιστεύω όμως ότι έχουμε υποχρέωση, εάν πραγματικά θέλουμε η δικαιοσύνη να ανταποκρίνεται στην ουμανιστική της αντίληψη και διαδρομή, να παίρνει αυτά τα εναύσματα τόσο από την κοινωνία όσο και από τις ιδιαιτερότητες τις ψυχικές και τις συναισθηματικές των ατόμων που έχουν μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το κριτήριο με το οποίο λειτουργήσαν οι δικαστές και ποιο με το οποίο λειτουργήσαν οι ένορκοι? Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω αυτή την αξιολόγηση, αλλά θα έλεγα ότι η δικαιοσύνη είχε υποχρέωση να λειτουργήσει μέσα από το γράμμα του νόμου και επομένως να τα δει, να αξιολογήσει την περίπτωση έτσι ώστε να λειτουργήσει και προληπτικά. Και με αυτό το σκεπτικό που πιστεύω ότι είναι εμπεδωμένο βαθιά μέσα στους δικαστές, λειτουργήσαν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όμως πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε μια χρονική στιγμή που πρέπει και η δικαιοσύνη να ανοίξει λίγο τους ορίζοντες και να αρχίσει να λειτουργεί μέσα από τις καινούργιες επιστήμες που προσφέρουν στοιχεία και δυνατότητες για μια πιο σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζω ότι η εγκληματολογία είναι η επιστήμη που κατανοεί, πιθανόν και συγχωρεί, αλλά σίγουρα κατανοεί. Και αυτό που μας ταλανίζει ως ελληνική κοινωνία τόσο καιρό είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε καλά ή δεν θέλουμε να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, πόσο η κοινωνία μας είναι σκληρή και κλείνει τα αυτιά στον ανθρώπινο πόνο, στην ανθρώπινη μοναξιά, στην ανθρώπινη απόρριψη, πόσο θάνατος και η ζωή είναι καταστάσεις που αλληλοδιαδέχονται σε ψυχολογικό επίπεδο η μία την άλλη στον καθένα από εμάς, πώς μερικοί βάζουν την ευτυχία πάνω από την επιβίωσή τους, πώς μερικοί άλλοι νιώθουν ότι προσφέροντας την ευτυχία έστω και ως θάνατο στην ουσία βοηθούν τον συνανθρωπό τους, ενώ μερικοί άλλοι αδιαφορούν στο τι κάνουν στον άνθρωπό τους. Υπάρχουν λοιπόν κοινωνικά φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω μας και κοινωνικά γεγονότα και πράγματα, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν πολύ περισσότερο από το να πούμε αν ο Μονσελάς καταδικάστηκε σε 13 χρόνια, 12 και 9, ή στο εφετείο θα γίνουν 8, ή αν θα βγει στα 5, ή αν η Βαγενά θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο να βγει. Η φράση που είπε ότι με δικαιώνουν οι γιόλα σίγουρα και ο Θεός, πού μπορούμε να αναστήσουμε την αφετηρία της? Ότι δέχτηκε το δικαστήριο και ίσως και η κοινή γνώμη ότι δεν είχε κίνητρο αυτός ο άνθρωπος, ότι λειτουργήσε κάτω από διαδικασίες υποταγής, συμμόρφωσης, μέσα από άτομα κύρους και στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην αποδυνάμωση μιας επώδυνης εμπειρίας. Μάλιστα. Και πόνου της Βαγενά. Αφαιρέθηκε μία ζωή. Βίαιη αφαίρεση μιας ζωής, με όλες τις ενστάσεις αν είναι βίαιη ή όχι όταν ο άλλος το θέλει, δεν πάβει να είναι και σε κοινωνικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο και σε ποινικό επίπεδο, νομικό επίπεδο, μια ενέργεια καταδικαστέα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Μονσελάς είναι αθώος.
ούτε διάταξη υπάρχει τέτοια, αλλά και να υπήρχε διάταξη τέτοια, διότι και το 300 δεν αθώνει, απλώς κατεβάζει την ποινή, μιλάω για την ανθρωποκτονία, από ίκτο. Όμως Ελλάς δεν θα μπορούσε να ήταν αθώος. Από εκεί πέρα, αν θεωρούμε ότι όλο το σύστημα των κοινωνικών μας σχέσεων ή των διαπροσωπικών επαφών και της επικοινωνίας μας μπορεί να σταθεροποιηθεί, να στεριώσει, να αναπτυχθεί πάνω σε ποινές ή πάνω σε χαρακτηρισμούς, είναι εγκληματίας, είναι δολοφόνος, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γι' αυτό θεωρώ ότι σε αυτή την υπόθεση πρέπει να κάτσουμε και να εμβαθύνουμε πάνω στους συμβολισμούς που βγαίνουν και στις κραυγές που ακούγονται, απόγνωσης, πάνω στο πώς οι ένορκοι συναισθάνονται ορισμένα πράγματα που οι δικαστές απλώς διαβάζουν το γράμμα του νόμου, και επαναλαμβάνω, πάνω στη μοναξιά της κοινωνίας μας και στη μοναξιά πολλών ανθρώπων της πλαϊνής πόρτας που συνέχεια τους βλέπουμε και σπανίως τους καταλαβαίνουμε. Η έρευνα απέδειξε πως οι καταθλίψεις, αν και πολύ συχνές σήμερα, γιατρεύονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Άνθρωποι που έφτασαν πολύ κοντά στο θάνατο και τον ξεπέρασαν, υποστηρίζουν πως η χαρά της ζωής είναι να ζει κανείς για το κάθε λεπτό, για την κάθε στιγμή. Να γεύεται τις μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ναι, αγαπητοί τηλεθεατές. Τελικά, ίσως πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Να τους ακούμε. Να έχουμε διάλογο, να ζούμε μαζί τους. Είναι ώρα να αρχίσουμε να ξεσκεπάζουμε τις αξίες από το θλιβερό πέπλο της αδιαφορίας που τις έχει καλύψει, κάνοντας μας να νομίζουμε πως δεν υπάρχουν. Η αντίδραση του κόσμου, όπως και η απόφαση του δικαστηρίου για τον Ματθαίο Μονσελά, απέδειξαν πως βαθιά μέσα μας κρύβεται κάπου η ανθρωπιά. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να κατανοήσουμε το πρόβλημα του διπλανού μας και πρέπει να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα μεγάλα γεγονότα και τη δημοσιότητα για να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε. Είναι πιο απλό να αρχίσουμε από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Ας αρχίσουμε. Καλή σας νύχτα.